10 νέα μέτρα κατά την επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας ανακοίνωσε ο Νίκος Αναστασιάδης. Το πακέτο περιλαμβάνει ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων, δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους, επιδότηση επιτοκίων, εφάπαξ χορηγία για επιχειρήσεις, μείωση ΦΠΑ στο 5% σε εστίαση και καταλήμματα, ενίσχυση του αγροτικού τομέα και της συνδεσιμότητας της Κύπρου, επιτάχυνση αναπτυξιακών έργων και επιδότηση επιτοκίου για στεγαστικά δάνεια έως 300.000 ευρώ. Το συνολικό ύψος των χορηγήσεων του κράτους για διασφάλιση των θέσεων εργασίας, κάλυψης μέρους των λειτουργικών εξόδων και ενοικίων των αυτοτελώς εργαζομένων και των επιχειρήσεων ανέρχεται ή ακόμα και θα υπερβεί τα 430 περίπου εκατομμύρια ευρώ. Την ίδια στιγμή, για ενίσχυση της ρευστότητας δίνεται η δυνατότητα άντλησης δανείων συνολικού ύψους 1,7 δισεκατομμυρίων ευρώ χωρίς να υπολογίζεται η επιδότηση των επιτοκίων από το κράτος για επιχειρηματικά και στεγαστικά δάνεια. Φίλες και φίλοι, με τις σημερινές αποφάσεις η κυβέρνηση αποδεικνύει για άλλη μια φορά την αποφασιστικότητα της να στηρίξει την δυναμική επανεκκίνηση της κυπριακής οικονομίας. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης απίθυνε έκκληση στους πολίτες να συνεχίσουν να επιδεικνύουν υπεύθυνη στάση και τόνισε πως δεν πρόκειται να γίνουν ανεκτές συμπεριφορές που στρέφονται σε βάρος του κοινωνικού συνολού.